Καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Νίκος, ο Μοσχοβίτης, ο οποίος κάθεται από τα αριστερά μου και μου κάνει παρατηρήσεις ότι άρχισε η εκπομπή και ότι χαζολογά, όπως το πες. Ναι, εμείς είμαστε εδώ δύο ώρες πριν και εσύ κάνεις 10 ώρες να μπεις μέσα. Δηλαδή, δύο ώρες πριν. Το ότι βγαίνουν τα νέα της προπόνησης της πρωινής, ποιος έμεινε εκτός, ποιος δεν ακολούθησε. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω δεν μπορώ να πω στο site μέσα. Έχει πέσει ο σερβερ από τον κόσμο. Έχει πέσει από τον κόσμο που είναι μέσα. Για να μάθει τις απουσίες της πρωινής προπόνησης. Μάλιστα. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται. Εδώ είμαστε, πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Εδώ μαζί με Ελένη Μπούντου και Νίκο Μοσχοβίδη πίσω από το μικρόφωνο. Δεύτερη εβδομάδα βασικού σταδίου προετοιμασίας. Δεύτερη εβδομάδα rotation στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη και τελευταία, έτσι. Ναι, okay, εντάξει. Νομίζω ότι και εμείς εδώ, αλλά και οι πάνω. Και rotation στο rotation, δηλαδή είναι ότι είναι τα ίδια πρόσωπα. Έτσι, παίζουμε και αλλιώς την μπάλα. Αρχίζουν και μετρούν αντίστροφα. Βαρέθηκαν. Αυτοί για την επιστροφή τους. Σήμερα έμαθα, άκουσα βασικά νωρίτερα τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, πως είναι η πιο κρύα ημέρα από την άφηξή του, ναι, στην Ολλανδία, στο Φόρτ. Θέλω να πω, εντάξει, χθες την ώρα της εκπομπής καταλάβουμε ότι πήγανε άσχημα τα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι που κάνανε. Πάντως, η ΠΑΕ έχει μια διάθεση, το είχε κάνει και την άλλη φορά σε εκείνο που είχε γίνει στο Τούμπα που είχε ξεφυλιστεί εντελώς. Χθες το βίντεο ήταν 7,5 λεπτά, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, κόψε λίγο. Κάν το 2-3 λεπτά εκεί πέρα. Να σου πω κάτι. Να έχει κανένα δύο φάσεις. Τι μου έγινε, 7,5 λεπτά. Ωραία. Έχει κάτι πλάνα τον Κόκκα, ο οποίος είναι νεκρός. Ωραία. Διάβασες. Και έχει και από πάνω τέτοιο. Και drone από πάνω να τραβάει το παιχνίδι. Διάβασες το blog του Σταύρου στο SDNA. Όχι, για να μην ειλικρινήσω. Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτό να βρω την εισαγωγή. Είναι μετά τη διεξαγωγή του φιλικού. Πήγαινε στη στήλη ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο. Όχι, πάνω στη στήλη. Ναι. Θέλω λίγο να διαβάσεις έτσι τον πρόλογο εκεί. Όχι την εισαγωγή, τον πρόλογο. Εγώ σήμερα που το διάβαζα το πρωί. Διάβασε να ξέρει ο κόσμος και μετά να διαβάσει τα υπόλοιπα μέσα. Γράφω, μιλάει η δύναμη της ψυχής, γιατί πήγαμε, παίξαμε μπάλα. Πονάει το αριστερό μου χέρι, η μέση και υπάρχει ένα μόδισμα που καλύπτει το υπόλοιπο του σώματος. Έτσι είναι αυτά όταν είσαι over 100 κιλά και ψάχνεις τον κρυμμένο φαμπάστεν που μάλλον τον έφαγες. Εντάξει. Κύριος, εντάξει. Στα πράσινα το κούμπο. Μιλάει η δύναμη της ψυχής. Εσύ, γιατί όχι. Πρέπει να ήταν σε αποσύνθεση όλοι χθες. Από το Δημήτρη το Σταύρο. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, εντάξει. Οι περισσότεροι είναι και κάποιων κιλών και κάποιων χρόνων. Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά ρε εσύ, πάω δηλαδή εκεί πέρα τα παιδιά. Εντάξει, 7,5 λεπτά βίντεο. Δηλαδή είναι σαν να προκαλέσει από κάτω. Να σου πω. Εγώ μπήκα λίγο να τσεκάρω σχόλια χθες, να ξέρεις. Αλλά μπήκα πολύ κοντινά σε σχέση με την ώρα που ανέβηκε το βίντεο. Μετά δεν ξαναέψαξα. Φωτογραφίες είδες με το πορτοκαλί φανελάκι. Από πάνω. Τι ωραία πράγματα. Ήταν υπέροχη και η κάλυψη του παιχνιδιού φωτογραφική και με βίντεο ήταν καταπληκτική. Περάσαν ωραία. Ναι, αλλά παιδιά, επέζησαν. Σε τέτοιες καταστάσεις. Εντάξει, και να κρύψουμε και κάτι. Δεν έγινε για τίποτα. Αυτό δηλαδή, ακριβώς. Εντάξει, και αν κόψεις και κανένα δύο-τρεις φάσεις. Ωραία. Και το κάνεις το βίντεο 2-3 λεπτά. Δεν έγινε και τίποτα. Εδώ, Νίκο μου, στην Τούμπα πήγατε, παίξατε και σας είχε σε live. Τι ξεφτύλα ήταν εκείνη. Σε live. Τι ξεφτύλα. Και υπήρχε κόσμος που καθόταν και έβλεπε live. Φυσικά, ακούσατε τα εξαμάξεις, έτσι. Μεγάλο ξεφτυλίκι. Ξεφτυλίκι. 8 φάγατε, πόσο φάγατε. 8 μεγάλο ξεφτυλίκι. Γιατί χτες, εντάξει, ήταν μεικτές οι ομάδες. Ναι, δεν μιλιότανε. Στα ίσα. Μα έγινε αλλαγή, κλώτησε τον πάγκο. Δεν μιλιότανε. Νίκο, αυτό είναι το πνεύμα του νικητή είναι αυτό. Πέθανε νικητές, έτσι είναι. Το refuse to lose, έτσι είναι. Ναι, εσείς οι μπασκετικοί, αν τα ξέρετε, αυτά δεν ξέρω. Παιδιά, έχω να δηλώσω ότι η Ελένη Μπούντου είναι ο ορισμός της μπασκετικής ρεπόρτερ, γιατί χρησιμοποιεί και WhatsApp την εφαρμογή. Δηλαδή, πλην του Viber των ποδοσφαιρικών. Αυτό, ναι, όχι ότι όλοι οι ξένοι χρησιμοποιούν WhatsApp. Ελένη, είναι πολύ εξελιγμένο το WhatsApp για το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Πολύ εξελιγμένο. Κοίταξε, είναι πολύ εξελιγμένο το WhatsApp διεθνώς. Απλά στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμη στο Viber. Κάποιοι, Ελένη Μπούντου, δεν θέλω να μας βάζεις όλους στο ίδιο τσιμπάκι. Εγώ και εσύ, Νίκο. Να παίρνεις μια σακούλα σκουπιδιών, να μας χώνεις μέσα και να μας πετάς. Δεν γίνεται. Δείχνουμε το δρόμο. Τώρα που πες μπάσκετ, ναι, έχεις να μας πεις για την κλήρωση σήμερα, έτσι. Ναι, έχουμε να πούμε αρκετά για την κλήρωση. Ίσως έχουμε και κάτι από Γενέβη λίγο πιο αργά. Μπάνε Πρέλεβιτς, στη Γενέβη. Ναι, είναι και ο Μπάνε Πρέλεβιτς εκεί. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνομιλία και μια επαφή για να δούμε τι γίνεται. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 2. Φυσικά εννοείται αρκετά ποδοσφαιρικά. Εντάξει, εμείς κάνουμε λίγο το χαβαλέ μας για όσα γίνανε χθες σε αυτό το παιχνίδι που ευτυχώς ήταν μεικτές οι ομάδες. Γιατί αν δεν ήταν μεικτές, θα έπεφτε ακόμα μεγαλύτερο γέλιο. Εν τω μεταξύ, άλλη μεταγραφή περιμέναμε σήμερα. Καταλαβαίνεις σε ποιον αναφέρομαι. Φυσικά αναφέρομαι στον Ροντρίγκο Ρέι. Και άλλη έσκαση το πρωί. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι.
Την οποία αυτόν εγώ την είχα ξεχάσει. Χθε εδώ, όταν ήρθαμε, τον περιμέναμε να έρθει κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ήρθε ο άνθρωπο. Εννοείται ότι ήρθε με καθυστέρηση. Εννοείται ναι. ότι η πτήση ναι, που θα είχε μέσα το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ θα είχε καθυστέρηση okay. για να περιμένουν ακόμη περισσότερη εντάξει. ώρα τα παιδιά στο αεροδρόμιο. Ναι, εντάξει, μαζί σου εγώ σε όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Στην πορεία τη ημέρα πήγαινε ξεκουραστή όλη τη διάρκεια, καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα. Όχι, πήγε στην Τούμπα. Να σου πω κάτι. Επειδή το σχολίασες και χθες, ναι. μου είπες ότι σήμερα θα βγει και η ανακοίνωση και σου λέω δεν θα βγει σήμερα η ανακοίνωση. Ναι. Η ανακοίνωση γιατί? Ενδέχεται να βγει αύριο. Ενδέχεται να βγει αύριο. Σήμερα δηλαδή. Α, σήμερα. Ναι. Και άκουγα και τον Τζόρμπα πριν που έλεγε ότι θα πάει στην Ιταλία πρώτα να πάρει το διαβατήριο και μετά ναι. θα πάει στην Ολλανδία. Φυσικά. Μ' αρέσει γιατί δεν υπάρχει διασύνδεση. Καλώ εχόντων των πραγμάτων, τον περιμένουν την Παρασκευή να αγωνιστεί στο φιλικό. Με τον Άγιαξ και κατόπιν να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Σκέψου τώρα ταξίδια που έχει κάνει αυτός, έτσι, από Αργεντινή, ναι, πρέπει εδώ, να έχει... Ιταλία, Ολλανδία πρέπει και από Ολλανδία λίγο... πίσω. Όχι να έχει πάθει jet lag, πρέπει να έχει μπερδευτεί ολόκληρος για το που είναι, που βρίσκεται, τι ώρα είναι, αν είναι νύχτα, αν είναι μέρα και όλα αυτά. Για την κυρία Ρέιδη μου σχολίασες κάτι, αναφερθήκαμε στον άνθρωπο που ήρθε. Διέκρινα μια διάθεση, ένα ενθουσιασμό και όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το συμμερίζομαι και τόσο. Όχι, Ναι, και επίσης. Εννοείται fashion blogger, δεν, έτσι. Fashion blogger, εννοείται. Εννοείται, Νίκο. Κάθε κυρία που σέβεται. Υπάρχει ένας εντυπωσιασμός, ρε παιδί μου, okay. Αλλά είναι και φωτογραφίες λίγο πρόχειρες θέσεις. Δηλαδή θα πρέπει να ψάξουμε κάτι άλλο να δούμε για να πούμε ότι. Υπάρχει και φωτογραφικό. Και υλικό. Έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, λες εσύ. Εμένα δεν με κέρδισε είναι, και τόσο. Είναι γίνη. Ναι. Τώρα εσύ είδες το κόκκινο κραγιόν χτες και σου έκανε κάτι στο. Ναι, πολύ δεν με κέρδισε και τόσο. Ζέστη, ναι. Επίσης πρέπει να ζεστάθηκε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα αυτό που φορούσε. Το σορτσάκι. Ή ενθουσιάστηκε γιατί έρχεται από χειμώνα εκεί που είναι, ναι. με παλτό μπουφάν και καθώς ερχόταν πλησίαζε ναι. στην Ευρώπη το πετούσε. Σου λέει καλοκαίρι έχουν εκεί. Ναι. Οκ. Okay, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα αναφέρουμε. Φυσικά θα πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με τα παιδιά από εκεί, να μας μεταφέρουν τελευταία νέα. Ήδη μπαίνετε στο ΠΑΟΚ 24 και βλέπετε τα νέα της προπόνησης, ό,τι έγινε σήμερα το πρωί καθώς χθες. Υπήρχε μόνο απόγευμα προπόνηση, σήμερα υπάρχει κανονικά διπλή προπόνηση και αύριο είναι το φιλικό με την Φένλο. Έτσι, νεοφώτιστη Ολλανδική ομάδα. Το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και νομίζω ότι σε αυτά τα δύο φιλικά που απομένουν λογικά ο Στανόγεβιτς θα δοκιμάσει πολύ περισσότερο τους παίχτες που έχει σε πρώτη φάση στο μυαλό του για βασικούς ή τέλος πάντων για παίχτες που θα έχουν ρόλο τώρα στην αρχή, έτσι. Και νομίζω ότι δεν θα δούμε τόσα πειράματα όσο αυτά που είδαμε στο δεύτερο φιλικό. Ακριβώς. Τα πειράματα τα έκανε κυρίως με τη Γάνδη και εντάξει, τα φιλικά, ειδικά τα πρώτα, είναι ακριβώς για αυτούς τους λόγους ουσιαστικά. Δηλαδή για να τσεκαριστούν κάποια πράγματα είτε σε σχήματα είτε σε πρόσωπα και όλα αυτά. Τώρα που. Είναι φυσικά η πρόβα generale, να το πω. Είναι και το μάτς με την Ανόρθωση. Όχι, όχι, δεν είναι η πρόβα δεν generale. Είναι με τον Άγιαξ. Είναι στις 21 του μήνα. Αύριο, εντάξει. Στις 21 του μήνα. Ίσως και στο αυριανό, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί την Ανόρθωση την είχα ξεχάσει. Όχι, νομίζω ότι η πρόβα generale θα είναι με Άγιαξ. Μπορείς να το πεις. Θα είναι ένα πολύ, πολύ δυνατό, πολύ, πολύ δυνατό φιλικό. Ναι, αλλά είναι το τελευταίο. Μία ημέρα πριν αποχαιρετήσουν την Ολλανδία, πριν ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έχετε καταφέρει να την βάλετε Παρασκευή πάλι. 21 του μήνα την πέφτει. Παρασκευή. Έξαλλος. Ναι. Ποιος έχει φανεί να βάζει φιλικά Παρασκευή, μπορεί να με εξηγήσει κάποιος. Δεν απευθύνεσαι στο γραφείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν κοιτάς εμένα με τέτοιο μένος. Δεν ξέρω. Ναι, δεν βολεύει Παρασκευή, αλλά Παρασκευή θα παίξουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και ρεπορτάζ για τον Άμρου Άρντα, ο οποίος ταξιδεύει σήμερα για την Ολλανδία, θα ενσωματωθεί με την αποστολή του Δικεφάλου. Ναι, υπάρχει ανατροπή δεδομένων για τον Αιγύπτιο, ο οποίος Αιγύπτιος κόπηκε την ημέρα της αναχώρησης των ασπρόμαυρων για το Χόρς της Ολλανδίας. Υπήρχε εκνευρισμός από πλευράς ΠΑΟΚ, υπήρχε απογοήτευση για την συμπεριφορά του με αποκορύφωμα την αντιεπαγγελματική στάση που του χρεώνει ο ΠΑΟΚ στο θέμα των εργομετρικών που παρουσιάστηκε με καθυστέρηση. Φαίνεται ότι το γυαλί για μένα έχει ραγίσει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μιλώντας και με την πλευρά του Ward, ο οποίος ψάχνεται να φύγει, μιλώντας και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι μεν του δίνει συγχωροχάρτη, αλλά τον προειδοποιεί για τη συμπεριφορά του στο μέλλον, θα τα πούμε και με την Ολλανδία πώς τον περιμένουν, ποια είναι τα δεδομένα στην παρούσα φάση για τον Ward και φυσικά την αναμονή που υπάρχει για τον Ρέι, ο οποίος Ρέι, όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Έχει ζουμί η υπόθεσή του, γιατί
αποκτά ιταλικό διαβατήριο καλώς εχόντων των πραγμάτων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να κινηθεί στην αγορά για απόκτηση ποδοσφαιριστή μη κοινοτικού, για απόκτηση ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί και να μην έχει διαβατήριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής είναι στο όριο με την, καθώς στο ρόστερ βρίσκονται 4 τέτοιοι ποδοσφαιριστές, το επιτρεπτό όριο είναι στους 5, οπότε σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί ακόμη, είναι ευέλικτος στη συγκεκριμένη αγορά. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα ιταλοποιηθεί ο Ρέι. Ναι, ναι. Αυτός είναι να πάρει τώρα το διαβατήριο. Ναι, είναι να πάρει τώρα το διαβατήριο. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ τον αποκτά, είναι να τον αποκτήσει, ας το πω έτσι. Έχοντας ως γνώμονα ότι θα είναι κοινοτικός, έτσι. Έτσι, ότι θα πάρει το ιταλικό διαβατήριο. Μάλιστα. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη. Δηλαδή ο Ρέι μπορεί να ανακοινωθεί σήμερα. Ναι. Να πάει αύριο στην Ιταλία να πάρει το διαβατήριο και μετά να πάει στην Ολλανδία. Ουσιαστικά πάνω κάτω αυτό είναι το πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόγραμμα ακριβώς. Okay. Αυτό είναι το πρόγραμμα ακριβώς. Δεν βιαζόμαστε. Δεν χρειάζονται βιασύνησες. Γιατί να μην αρχίσει τώρα και θα έρθει ο φίλος από χθες και θα λέει ότι βγάζει μύρλα. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε και μία συνέντευξη του Μαρίν Λέοβατς. Πολύ σωστά. Ο Κροάτης στάθηκε απέναντι στους απεσταλμένους μας και τα είπε όλα για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, για αυτήν που έρχεται, τους δικούς του στόχους, έτσι μια εξομολόγηση από τον Κροάτη, ο οποίος Κροάτης, πώς τον βλέπεις Νίκο, φέτος βασικό? Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βάλλο, με τον Λεβέκ, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα σίγουρα ξεκινάει βασικός ο Λέοβατς, εφόσον είναι καλά. Απλά δεν, από τη στιγμή που υπάρχει και ο Γάλλος επειδή είχε θέμα τραυματισμών, γι' αυτό λέω αν είναι καλά. Ναι. Είναι πιθανό να μην έχει τα περσινά που τον ταλαιπώρησε αρκετά τον Λέοβατς, γιατί δεν είχε άλλον. Και οι περσινές γεμάτες συμμετοχές, έτσι. Ναι, και εγώ θα πω ότι είχε επιλέξει να μην έχει άλλον πέρσι. Γιατί θεώρησε ότι ο Γιαννούλης δεν κάνει. Έμεινε εκτός ομάδας, γιατί αρχικά ο Γιαννούλης θα είναι το. Ναι. Θυμάμαι. Πήγε στην Κύπρο. Είχε τον Τζαβέλα σε πρώτη φάση που θα μπορούσε να παίξει και αριστερά. Πάει ο Τζαβέλα. Και είχε μείνει μόνο με τον μικρό του Δελγιανίδη που τα τελευταία χρόνια έχει πάει εκεί, στα πλάγια και πίσω. Τέλος πάντων. Ο οποίο Δελγιανίδη, για τον οποίο μάλλον Δελγιανίδη, ακούγονται πολύ καλά σχόλια. Επίσης από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές ανάμεσα στους Πούγκουρα και Δημητρίου, συγγνώμη, για τον οποίο γράφονται και ακούγονται πολύ θετικά σχόλια. Θα τον δούμε και αυτόν. Πάντως, όπως είπες και εσύ για τον Λέοβατς, ναι, είναι σημαντικό ότι αποκτά ανταγωνισμό εντός εισαγωγικών, ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που καραδοκεί πίσω από αυτόν, ο οποίος μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπει μέσα, να κερδίσει την εκτίμηση του Στανόγεβιτς και φυσικά να πάρει φανέλα βασικού. Πέρσι δεν υπήρχε αυτό για τον Κροάτη, ήταν σταθερά στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα κουραστικό και επιβαρυντικό και για τον ίδιο και σωματικά και ψυχολογικά. Οπότε ο ΠΑΟΚ καλώς έκανε και κινήθηκε για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, ο οποίος ναι μεν έχει προβλήματα, ναι μεν έχει ένα βαρύ ιστορικό αναφορικά με τους τραυματισμούς του, αλλά βάσει της πρώτης γεύσης που πήραμε και εμείς από το φιλικό και των όσων καταγράφουν οι απεσταλμένοι μας, υπάρχουν έτσι δείγματα γραφής τα οποία θα τα δούμε και θα τα εξετάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, Νίκο, να πάμε σε διάλειμμα ή όχι? Ναι, να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφοντας να πάμε προς Ολλανδία. Φέρε μου εκεί να δώσω εγώ το δικό μου δώρο. Ναι, ναι. Για σπρώξει εκεί πέρα τι έχει. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, από τον έπιπλο Ρυθμός, σας δίνουμε μία πολυθρόνα σαλονιού ρατάν και ένα τραπεζάκι σαλονιού ιταλικής προέλευσης αξίας 750 ευρώ. Στέλνετε τα μήνυματά σας FM στο 54526, γράφετε έπιπλο Ρυθμός, σαλόνι, τραπεζάκι, ό,τι σας βολεύει και διεκδικείτε το μεγάλο δώρο. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας FM, γράφετε στο 54526. Ήδη τα πρώτα για το σούπερ δώρο που κληρώνουμε από το έπιπλο ρυθμός έχουν έρθει. Fan του Business Bar. Έχει λαό ο Ολλανδός. Είναι τυπάρα. Λογικό είναι να έχει πολύ λαό. Ωραία. Και μια χαρά παίκτης είναι. Και θα τον δούμε και πολύ περισσότερο στα επόμενα φιλικά, γιατί δεν έχει πάρει τον επιθυμητό χρόνο μέχρι στιγμής. Είσαι έτοιμος να κάνεις μετάφραση? Έχω μεγαλώσει για αυτό το πράγμα. Ωραία, ωραία. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Λοιπόν, για πες τι έχουμε, τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μαρίν Λέοβατς. Ωραία. Είναι η πρώτη συνέντευξη που θα ακούσουμε σήμερα. Ίσως ακούσουμε και μία ακόμη που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκείνη live. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μαρίν Λέοβατς στο Γρηγόρη Ατρίδη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων φυσικά που δίνουν οι παίχτες έτσι στην προετοιμασία. Έχει αρκετό ενδιαφέρον όσο έχει πει ο Λέοβατς και αρχηγός του ΠΑΟΚ πέρσι σε κάποια παιχνίδια του τέλους σεζόν. Έτσι. Ωραία. Βασικός αριστερός μπακ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε την κουβέντα με τον Λέοβατς. You are one of the experienced players from the team. It's another pre-season with ΠΑΟΚ. Can you tell us some things about the level of your work? The differences between this η ερώτηση είναι φυσικά πρίση. Για τη δική του εμπειρία, για το επίπεδο της προπόνησης φέτος, έτσι, καθώς έχει ο ίδιος μεγάλες εμπειρίες. Σία φέτος. Mm-hmm. Πάμε χρυσό, ναι. Last pre-season and also the differences between the pre-season in Greece with PAOK and other teams earlier for you. Yes. I think pre-season is pre-season. There is not so much difference. It's difficult, it's hard. Make here our first step for the season to get power, to get strength, to know the team, each other, the players. So for me, it's not big difference between this from PAOK, let's say, and the other preseason I make with other clubs. It's difficult everywhere, you know. It's tough 2 weeks, 10 days, 2 weeks here. But it's now, as you said, 29 years old. It's not my first preseason, so I know what it is. And yeah. You were in the preseason with him. Για να το πάμε λίγο, Χρήστο, να ακούσουμε τι είπε ο Λέοβατς, να μεταφράσουμε μάλλον. Είπε ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Πάντα αυτό το διάστημα είναι δύσκολο όταν είσαι 10-15 μέρες έτσι μακριά, τέλος πάντων, από την οικογένειά σου. Πρέπει πάντα να. Αυτό που προσπαθούν σε κάθε προετοιμασία είναι να γίνουν ομάδα, παντού είναι δύσκολα. Δεν είναι η πρώτη προετοιμασία φυσικά και πλέον έχει και ο ίδιος μεγαλύτερη εμπειρία. Yes. According to the way the two coaches work, do you find a lot of similarities? Για τις διαφορές που έχει βρει στον ΠΑΟΚ ανάμεσα στους δύο προπονητές, έτσι. It's good. We don't have so much running without the ball. It's boring. It's boring and it's killing for the physical. And it's good that we make almost everything with the ball. It's better to run or to play hard tempo with the ball than to run without the ball. I prefer that. I think all the players do. So it's good. They make the same way, the coaches. So. Η ερώτηση ήταν για τις διαφορές που βλέπει στις δύο προετοιμασίες στον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί, ή μάλλον στις τρεις προετοιμασίες. Καλά δεν λέω. Τρίτη προετοιμασία του Λέοβατς, είναι σωστά. Είπε ότι φέτος κάνουμε σχεδόν τα πάντα με μπάλα και είναι κάτι που του αρέσει πολύ και του ίδιου και τους άλλους παίχτες. Και όπως είπε, είναι καλύτερα να τρέχεις πολύ με την μπάλα παρά να τρέχεις πολύ χωρίς την μπάλα. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν και από τα αγαπημένα παιδιά του Ίβιτς, έτσι, παρένθεση. Δεν ξέρω αν το έλεγε ακριβώς για τον Ίβιτς. Όχι, δεν το έλεγε για τον Ίβιτς. Απλά αν συγκρίνουμε τις δύο προετοιμασίες πέρσι και φέτος. Okay. Προφανώς εγκρίνει την φετινή, του αρέσει περισσότερο η φετινή. Okay. Αλλά υποσημειώνω εδώ πέρα ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Ίβιτς. Και εγώ, άμα έπαιζα μπάλα, αυτό θα ήθελα. Εννοείται με μπάλα. Να παίζω με μπάλα παρά να τρέχω χωρίς την μπάλα. Πάμε να συνεχίσουμε, Χρήστο. Last season you made, I think, a lot of games with the team. It's something like a record for your career. Was it a problem for you that για τα πολλά παιχνίδια που είχε πέσει και αν το προβλημάτισε το γεγονός ότι έπαιξε πάρα πολύ και δεν ήταν πολύ φρέσκος ή τέλος πάντων από ένα σημείο και μετά ίσως φάνηκε να κουράστηκε κιόλας. Of course, I think, as you said, I played a lot of games. I was not injured, let's say. I was lucky.
I did a lot last year for that I stay healthy. That's how you can play so many games. I think in this age, you have to work more and harder to stay healthy. This is what I know now. And yeah, of course, sometimes rest would be good, but as the players, many players, they want to play all the games. Me too, but in the end, it's the decision of the coach who will play, which players will play, will start the game. And let's wait. Now the preseason starts. The coach will find his team, and I hope I will be in the team. Σαφώς λοιπόν λέει ο Λέβοτς ότι έπαιξε πολλά παιχνίδια πέρσι, αγωνίστηκα πολύ, αλλά έκανα και πολλά πράγματα για να παραμείνω υγιής, για να βγάλω την σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Σε τελική ανάλυση είναι απόφαση του προπονητή για το ποιος θα αγωνίζεται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά. Σαφώς και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται και να παίζουν συνέχεια. Άλλοτε χρειάζεσαι και λίγο ξεκούραση, ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει σίγουρα στον προπονητή. From your answer, I can make the next question. I have read in rumors, in order to say what I have read, that, for example, Leovac could find another team to go. Για τις φήμες και τα σενάρια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς ότι μπορεί να συνεχίσει αλλού την καριέρα, την ερώτηση. Your brain is only in the team. Of course, until now. My head and my body is only with Pauk, I think, until some offer come for the club, which are they like the offer, you know, to accept the offer. Maybe we'll talk, but until that, and I don't think not even 1 minute, 1 second about such stupid things. Until now, there's no offer. Nothing. And was any proposal unofficially to you from any team? No. Until now, nothing, because. As I said, my family is happy in Greece. They like it in Greece, in Saloniki. I'm now used to the life in Greece. My third year here now. As I said, until now, and I think I will stay here. I'm totally focused on PAOK and to our new season. Okay. Μας λέει ότι το μυαλό μου και το σώμα μου είναι μόνο στον PAOK. Ναι, αν έρθει κάποια πρόταση θα τη συζητήσω, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Τόνισε ότι η οικογένειά του και ο ίδιος του αρέσει πολύ στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, έχουμε συνηθίσει το τρόπο ζωής εδώ στην Ελλάδα. Τόνισε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι ίσως η πρώτη φορά που ο Λέβοτς τοποθετείται δημόσια. Αυτό για τα όσα ακούγονται. Η πρώτη φορά για τα όσα ακούγονται. Βέβαια, και από την Κροατία και από, ναι, την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Νομίζω ότι η πρώτη φορά λέει ότι δεν υπήρχε κάποιο επίσημο. Αραιά και που υπάρχει κάποιο. Έτσι, τώρα, έχει καιρό να γραφτεί κάτι, νομίζω. Έχει καιρό, αλλά πέρσι, κατά τη διάρκεια της σεζόν, πολλές φορές, ειδικά από την Κροατία, υπήρχαν κατά καιρούς δημοσιεύματα. Βρίσκεται στο στόχαστρο. Όχι, η Δυναμό Ζάγκρεμπ θέλει να επιστρέψει. Τον έχει στο στόχαστρό της προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του. Υπήρχαν διάφορα. Για πρώτη φορά ο Λέβοτς ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε ήρθε κάποια πρόταση. Έτσι. Ο ίδιος είναι ευχαριστημένος. Η οικογένειά του χαίρεται και απολαμβάνει την Ελλάδα. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε παρακάτω. Is very good in Thessaloniki and in Greece. And I think also you feel good in the team. Do you dream that you can stay for more years in Thessaloniki? Η ερώτηση είναι για το αν θέλει να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. In football, you know, you never know what happened tomorrow, what happened in 1 month. But standing now, I like it very much. My family also, my kid go to the school in Greece, so why not? But as I said, in football, you cannot plan for the next 3 years. Never, you know, it's our life. Things can change in night. But until now, as I said, I like it and I'm happy here. Μας λέει ότι δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Είναι η γνωστή απάντηση αυτή των παιχτών και είναι και αλήθεια. Είπε ότι εδώ που είμαι μου αρέσει στον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι πως είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς ποτέ να σχεδιάσεις το τι θα γίνει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάει, του αρέσει φυσικά εδώ και θα ήθελε να συνεχίσει. Εγώ να σου πω ότι θα είναι πλήγμα για εκείνον αν αποχωρήσει ο Τσίμιροτ.
έχουν δέσει τόσο πολύ, ναι, οι δύο ποδοσφαιριστές, ναι, και οικογενειακώς, mm-hmm, κάνουν παρέα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι πλήγμα για αυτόν. Όσο είναι ο Τσίμηρο εδώ πέρα και όσο οι οικογένειές τους περνάνε καλά, mm-hmm, νομίζω ότι δεν το σκέφτεται καθόλου ο Κράτης. Μάλιστα, για πάμε να συνεχίσουμε. Ο coach, Mr. Stanojevic, is trying to use two different systems. 4-4-2 and 3-4-2. Η ερώτηση είναι για τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο Στανόγκεβιτς και το 4-4-2 και το 3-4-3 ως τώρα. Πώς θα αντιμετωπίζει ο ίδιος και αν η ομάδα προσαρμόζεται. Η ερώτηση φυσικά είναι και για τον ίδιο. Για το πώς μπορεί να παίξει αυτή τη θέση όλη την πλευρά. Play in a system with four in the back. Yeah, but it's in the end, it's the decision of the coach how we will play. But I think, or I hope, we will start with four. But you know, it's also a matter of the opponent. As we say, also against Schalke, we play with three and we played good. We lost, unfortunately, with stupid goals out of free kicks. But I think we played very well, even in home and in Schalke away with 3-5-2. But I prefer more with four. But as I said, it's up to the coach and whatever he need me, I will play. Do you think in the first question that? As λέει ο Λέοβατς ότι σίγουρα είναι η απόφαση του προπονητή. Ο ίδιος είπε ότι ελπίζω και προτιμώ να ξεκινάμε με τέσσερις, όπως είπε ο Λέοβατς. Χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα για τη Σάλκε και για εκείνα τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τρεις. Έλεγε ότι στο παιχνίδι με τη Σάλκε παίξαμε με τρεις αμυντικούς. Χάσαμε γιατί δεχτήκαμε κάποια ανόητα γκολ από κάποιες στιγμένες φάσεις, όπως το είπε. Αλλά νομίζω ότι συνολικά είχαμε παίξει πολύ καλά. Παίξαμε καλά και με τρεις στην άμυνα και σε αγώνες εντός έδρας όταν χρειάστηκε. Προτιμώ να παίζουμε τράβες στην άμυνα, προπονητής όμως θα αποφασίσει όπου με χρειαστώ για να αγωνιστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι για το. In order to use that system 4-4-2 in the first game in Europa League. Για τα πρώτα παιχνίδια. Για το αν θα παίξει 4-4-2 η ομάδα, ναι, στο πρώτα, στα πρώτα παιχνίδια του Europa League. From here also played 3-5-2 with Tudor when he was here the first year. We played almost all the season with 3 back. Last year we played 90% with 4. And as I said, there are many players who played both years with two different coaches, two different systems. So I think it's also in 4-4-2. Yes. Well, it's not much difference. 4-2-3-1 or 4-4-2. I think if you play two strikers like this or this, it's the same. So. Ο Λέοβατς απαντάει ότι έχουμε αρκετούς παίχτες που έχουν παίξει το 3-5-2 με τον Τούντορ όταν ήταν στον ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια. Πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να αφομοιώσει την όποια αλλαγή συστήματος. Εκείνη τη σεζόν τότε με τον Τούντορ παίζαμε με 3 αμυντικούς, πέρυσι το 90% των αγώνων παίζαμε με 4 στην άμυνα. Έχουμε αρκετούς παίχτες που έχουν παίξει και τα δύο συστήματα και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα να ανταποκριθούμε σε αυτή την αλλαγή και στη χρήση των δύο νέων συστημάτων, όπως είπε ο Λέοβατς. I think there's going to be no so much problems for us to adapt to the two systems. Some things that you can say about the Greek Super League. Τη τελευταία μετά the system of the playoffs. Η ερώτηση είναι για το πρωτάθλημα του Super League, για το σύστημα του playoffs. Last year in the playoff we win a lot. This year we lose a lot in the playoff. Not because they take the points, because also even if we win the last game against Panathinaikos, also the punishment would be the same. But for me, I think it's unnecessary, because you fight all the year for something, and then in the end of the after the season, everybody, you know, it's a long season, maybe tired or you have some injuries, you can lose everything. And for me, it's not a good thing, but I can change nothing. So, but if you ask me, I would prefer without playoff. Ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι κατά των play-offs, έτσι. Είπε ότι πέρσι κερδίσαμε, πέρσι εννοεί πρόπερσι, πρόπερσι μάλλον κερδίσαμε πολλά, πέρσι χάσαμε πολλά. Δεν ήταν μόνο είτε από τον Παναθηναϊκό στρατέγωνο στην Κέλλα και τη τιμωρία που ήρθε. Παλεύεις όλη τη χρονιά για κάτι και μπορεί να το χάσεις τα τελευταία παιχνίδια για να κρυθείς στη διαδικασία των play-offs. Και όπως το είπε καιρός, αφού με ρωτάτε, εγώ δεν προτιμώ να έχουμε play-offs. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζω. Σαφές αυτό που είπε. Λοιπόν, αυτά λέω εγώ από τον Λέοβατς. Έτσι, ναι. Ωραία, είχαν αρκετό ενδιαφέρον συνέντευξη
σιγά σιγά μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα βέβαια. Ακριβώς. Στη συνέντευξη που ανέβηκε πριν από λίγο στο ΠΑΟ 24. Ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε στο διάρρημα, λέω εγώ, Λένι Μπούντου, προκειμένου να δούμε αν θα κάτσει αυτό που, που μας ετοιμάζουν οι Ολλανδοί. Από Ολλανδία, για να κλείσουμε λίγο. Υποτίθεται ότι γύρω στη μία θα γίνει αυτό. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να είμαστε έτοιμοι. Αυτά από τον Λέοβατς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και ελπίζουμε να επιστρέψουμε με κάτι ενδιαφέρον από Ολλανδία. Λοιπόν, μπαίνουμε λίγο απότομα. Ναι, γιατί πάμε στην Ολλανδία. Θα ακούσουμε το πρόσωπο των ημερών, το Ρόμπερτ Μακ. Πάμε σε μια έτσι συνέντευξη μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου. Πάμε Ολλανδία για να ακούσουμε τον Ρόμπερτ Μακ. Έχουμε τον Γρηγόρη Ατρίδικη. Τον έχουμε, να υποθέσω. Ναι, τον έχουμε. Τον ακούσεις, Χρήστο? Είμαστε εν αναμονή. Και είναι σαν να τον παρουσιάζουν. Του έχουν δώσει και την λευκή τη φανέλα. Ναι, γιατί σήμερα έγινε η επίσημη και από πλευράς ΠΑΟΚ, η επίσημη ανακοίνωση, γιατί το είχε ανακοινώσει η Zenit πριν 2-3 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Και σήμερα το σφραγίζει και επίσημα ο ΠΑΟΚ. Γεια σας, καλημέρα. Έλα, Γρηγόρη, καλημέρα. Καταρχάς, θα σχολιάσουμε κάποια άλλη στιγμή το γεγονός ότι δεν με έχετε καλέσει ποτέ να δείτε αν ζωή απέναντι. Οι άλλοι, ρε φίλε, εσύ επιλέγεις άλλες εκπομπές. Οι άλλοι δύο, ρε, που θέλουν να βγαίνουν εκεί στην εκπομπή τους πάνω. Είστε αυτοί που κάνετε κουμάντο από το στούντιο και αντί να τους κόψετε, παίρνετε τηλέφωνο τους άλλους. Φίλε, τα παράπονά σου στους συγκατοίκους εκεί πέρα. Εμείς στέλνουμε μήνυμα και μας λένε ποιος θα βγει. Ξεκινάμε με τη συνέντευξη του Ρόμπερτ Μακ. Ωραία. Ωραία, πάμε. Για να ακούσουμε να μας πει ο Γιωβάτος Διεθνής που επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια για την επιστροφή του. Καλώς όρισε και πάλι στον Γιάννο του ΠΑΟΚ. Πόσο πολύ το ήθελε, γιατί το ήθελε και πώς νιώθει πλέον που ανήκει και πάλι στην οικογένεια της ομάδας του Γιωβάτου. First of all, welcome back. Congratulations. The question is, how much did you want it to come back and how do you feel now? Thank you. Okay. First of all, I had 1 year in Russia, you know, and for me it was a very good experience and everything. But there are some rules that you cannot change and it was very difficult for me to stay there with so good lot of players and stuff like this, so it was good, and I say I want to leave Russia, and I say only team I want to go is PAOK, and I had a lot of offers from other teams, and to go, opportunity to go there, but I said to Zenit that I want to go only PAOK and nowhere else, and it was for me very difficult to do it, but end of the day, we did it, and for me the most important, I'm here, I'm happy to be back here and to give my best again. Πρώτα απ' όλα, είχα ένα χρόνο στη Ρωσία, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα, ωστόσο υπάρχουν κανόνες στο ρώσικο πρωτάθλημα που δεν μπορείς να τους αλλάξεις και υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που πρέπει να αγωνίζονται βάσει των συγκεκριμένων κανόνων, οπότε ήταν δύσκολο για μένα να παραμείνω εκεί, οπότε τους είπα ότι θέλω να φύγω από τη Zenit. Και ήθελα να πάω μόνο στο ΠΑΟΚ, παρότι είχα πολλές προτάσεις και είχα πολλές ευκαιρίες να πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Εγώ αυτό που τόνισα στη Zenit είναι ότι θέλω να επιστρέψω στο ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εύχομαι να τα πάμε καλά όπως και την προηγούμενη φορά που βρισκόμουν εδώ. Τι τον έχει κάνει να έχει δεθεί τόσο πολύ με τον ΠΑΟΚ και να είναι η μοναδική επιλογή του φεύγοντας από τη Zenit για να επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη? Όλη η ομάδα. What made you bond like this with PAOK and have the only option of coming back after going to Zenit, the only option to return to PAOK? Was the city, the fans, okay, the team? Everybody knows that I love PAOK. Everybody knows this since I came here, and I have only good memories from here, and I said I feel here very good. Or a city, or the people, or everything, or the life, for me is very good. And me and my family, we are very happy, and we have made a lot of friends in Thessaloniki. And this was the main reason to come here. And of course, the football to change the football again to finish it what I started, because I started it and I want to finish it. And now, as we know, the championship is more open, and
and we want to fight for the champion. And of course, I want to be part of this. And last season, I watched the PAOK, they take the cup and everything. So it's a big opportunity, and I hope this season we can do more. But the most, it's inside. You cannot change it. And Thessaloniki come to my heart, and they, and also the fans and everybody. And so that's why I wanted to come here. Όλοι γνωρίζουν ότι αγαπάω πολύ τον ΠΑΟΚ και έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την προηγούμενη φορά που βρισκόμουν εδώ και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και στην πόλη και η ζωή μου αρέσει και φυσικά ο κόσμος. Και εγώ και η οικογένειά μου αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε πάλι εδώ γιατί έχουμε κάνει πολλούς φίλους. Βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή μου έπαιξε και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θέλω να τελειώσω αυτό που άρχισα στην πρώτη θητεία μου. Τον πάω και γνωρίζω ότι τώρα το προτάσμα και η διεκδίκησή του είναι πιο ανοιχτό και θέλω να παλέψω για το τίτλο. Το περασμένο χρόνο όσο ήμουν στη Zenit είδα ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο και ευελπιστώ και με εμένα εδώ να πετύχουμε περισσότερα φέτος. Είναι γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στην καρδιά μου. Ο προπονητής του κ. Στανόκεφη δεν έκρυβε την επιθυμία να έρθει όσο γίνεται πιο σύντομα εδώ. Και το βλέπουμε σε όλες τις προπονήσεις να είναι δίδυμο μαζί με τον Πρίγκοβιτς. Πώς είναι η συνεργασία και πώς περιμένει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. It was no secret that the coach wanted you to come as earlier as possible in this pre-season. And we see now in the training that you are coupled in the attack with the Brijovic. What does it mean for you and how do you feel here now? Of course, the team change last year. All the good players for me had a very good season and play some very good football, so I don't say nobody say now I have to play from the start. It's sure that I will play, but I need to fight for the place, and everybody knows PAOK, the fans, all everybody knows that every time I play I wanted to win the game and I wanted to score the goals because it's the way I am, and when I have opportunity to play on the pitch I wanted to help the team to win. If it's me or other players, it doesn't matter. It's about the team, about to take some trophies, and of course I want to be part of it. And we will see in the future which position, where, or with who. It doesn't matter. I want to play and score goals. Είναι γεγονός ότι η ομάδα άλλαξε την περασμένη περίοδο. Πήρε πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και είχε μια καλή σεζόν και έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο. Ερχόμενος εδώ λοιπόν δεν μου εγγυάται κανένας ότι θα είμαι βασικός, δεν έρχομαι γι' αυτό. Ξέρω ότι γνωρίζω ότι πρέπει να παλέψω για τη θέση μου και κανένας δεν μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα είμαι στην αρχική εντεκάδα. Πάντα θέλω να κερδίζω, πάντα θέλω να σκοράρω και όταν θα είμαι στο γήπεδο αυτό θα προσπαθώ να κάνω. Από εκεί και πέρα αν δεν είμαι εγώ και είναι κάποιος άλλος που θα είναι στο γήπεδο δεν έχει σημασία. Το πιο σημαντικό, αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία, είναι να κερδίζει η ομάδα. Φυσικά και θέλω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας που κερδίζει. Τώρα σε ποια θέση θα παίζω, αν θα είμαι βασικός ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Ποιες διαφορές βλέπει η ομάδα τέτοιες με What is the main difference that you see in the club in comparison with the team that you left behind one year ago? Okay, I was not here. I was not even Thessaloniki. I was not, so I came direct here. It's everybody told me it's much better than I left. All the things change, and also the championship change, and a lot of things here change. So when I come back, I can tell you. But now I'm in Holland in preparation. I had no opportunity to go to Thessaloniki, but we will see next few days, next month, what really changed in Greece. Προπονητικό κέντρο που ήμουν με τη Zenit. Εδώ πέρα δεν είχα την ευκαιρία να πιστέψω καθόλου στη Θεσσαλονίκη για να δω αν έχει αλλάξει και τι έχει αλλάξει εκεί. Σίγουρα αυτό που μου λένε όλοι ότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και στην ομάδα και στο πρωτάθλημα και ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα, είναι η προετοιμασία, είμαστε στην Ολλανδία. Όταν θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και περάσουν κάποιες μέρες και εδώ και εγώ τα πράγματα πώς έχουν διαμορφωθεί, θα μπορώ να σας πω με μεγαλύτερη σίγουρα. You were
on a year away. You said that you've heard that a lot of things changed in the club and in the championship. During this period of time, we heard you saying a lot of things and referring to the referees and what happened when you were in talk with bad words. Do you believe that something has changed in this factor also? I don't know. I don't know, really. I was not here 1 year. Pauk to the cup, what is, I think, fantastic. Now change also the rules of championship, I think, what I heard. So there are some changes. The referees, okay, you can never change. The referees are referees, but this is not important. The important is how we play every game, how we play to achieve Europa League and everything. It's not now about the rules and everything. We have to concentrate for us, for our games, and I'm here to help on the pitch and not off the pitch, so this is the main reason I came here. Δεν το γνωρίζω αν έχει αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ήμουν εδώ το προηγούμενο χρόνο. Γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο και αυτό είναι κάτι φανταστικό. Γνωρίζω ότι έχουν αλλάξει πλέον οι κανόνες στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα τους διαιτητές, αν διαιτητές, δεν μπορείς να τους αλλάξεις. Παραμένουν αυτό που είναι. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι το πώς θα παίξουμε εμείς. Τι εμφανίσεις θα έχουμε στο γήπεδο και αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο Europa League. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δικό μας κομμάτι, στο αγωνιστικό και να μην κοιτάμε τι γίνεται έξω από το γήπεδο. After these few days of training here, if you can make to compare the work in Zenit and the work being done here at the club, and if you believe that the team is going to be ready for the first official game. Okay, Zenit is, I think, very, very big club in Europe. Fantastic club with a lot of good players, and now came new coach Mancini, who is one of the best in the world, maybe. It's a fantastic coach. And of course the trainings and everything was they're very good. I didn't have any complaints, but I cannot compare here. Okay, I trained 1 week and it's pre-season. We work hard. The trainings are very good, very difficult. But this is the pre-season and we have to be ready for the first season and for the first game in the season. So that's why we're working very hard. And if we are ready, we will see for a game, but we do everything. And the coach do everything that we are ready, and we can play our first game and show us what we did in preseason and to achieve something and pass to, of course, the main target is pass to Europa League group stage, and after, of course, this year if it's possible, we want to stay champion. It will be not easy, but we can do it. Why not? Η Zenit είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος γενικότερα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έχει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα έχει και ένα καινούργιο προπονητή, τον Μαντσίνη, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ καλές και δεν είχα κανένα παράπονο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να συγκρίνω ακριβώς το τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί είμαι μία εβδομάδα. Σίγουρα είναι προετοιμασία, οι προπονήσεις είναι δύσκολες. Είναι πολύ καλές προπονήσεις αυτές που κάνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε να τα καταφέρουμε. Αν θα είμαστε όντως έτοιμοι ή όχι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά σίγουρα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι, να δείξουμε τι δουλέψαμε στην προετοιμασία, να το δείξουμε στο γήπεδο, γιατί ο πρώτος μας στόχος είναι να περάσουμε στους ομίλους του Europa League και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Γνωρίζω ότι δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο, αλλά γιατί να μην το καταφέρουμε. Εάν το έχει λείψει η αρμόσια της κοινωνίας, δεδομένες και της αγάπης που έχει πάρει από τον κόσμο, γιατί φαντάζομαι στην ουσία η αρμόσια δεν το επιτερμεί, και αν πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει τα επίπεδα του κοράσματος που είχε πριν για τον Παουκασάκη της πόλης. Did you miss the Tuba atmosphere because we suppose that the fans in the atmosphere in Russia is not so hot? And if you believe that you can reach the scoring limits that you reached in the previous season that you were in the club? Well, of course we don't miss Tumba. It's a fantastic place to play with the fans. When you play with fans, of course. You don't play with fans now, but it will be very good. And when you play with fans, of course, it
for me is one of the best, and that's why I have good memories for them, and that's why I wanted to play in front of these people, because I love to play in front of these people and to score the goals. If I achieve this, I go to the pitch every game to score the goal. I don't expect now that I will score goals like last season or two seasons before. I go every game to score goals to help the team. This is for me most important. If I do it, I will be very happy, but for me, the most important, I say every time, the team results. If I score 5 goals or 10 or 15 and we win trophies, it's for me not important. For me, it's important that PAOK become champion, and it's possible this year, and it's possible because we have now a very good team, and that's why I came here, to help the team, and not for me to score 20 goals or 25 or 30 goals. Σίγουρα μου λείπει η Τούμπα, είναι φανταστικό να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε με κόσμο, δυστυχώς, γιατί υπάρχει και το θέμα της τιμωρίας. Σίγουρα για μένα είναι από τα καλύτερα γήπεδα και για να μην σημαίνει πάρα πολύ ευχάριστος. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω και να σκοράρω μπροστά σε αυτό το κόσμο. Σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, σε κάθε παιχνίδι μπαίνω στο γήπεδο για να πετύχω γκολ. Σίγουρα δεν περιμένω να σκοράρω 20 γκολ όπως είχα πέφτει την προηγούμενη φορά που ήμουν στην ομάδα, αλλά όταν το κάνω, όταν σκοράρω, είμαι χαρούμενος. Επαναλαμβάνω όμως ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι το αποτέλεσμα της ομάδας. Δεν παίζει ρόλο αν θα πετύχω εγώ 5, 8 ή 15 γκολ, αρκεί η ομάδα να πάρει κάποιο τίτλο, να κερδίσει τρόπαια. Γνωρίζω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και γι' αυτό ήρθα εδώ για να τη βοηθήσω, όχι για να σκοράρω 20, 25, 30 κόλλησα, για να τη βοηθήσω για να κατακτήσουμε την τίτλο. Κουβέντα για το πρωτάθλημα καμιά φορά κατατέχει λίγο γραφική. Λέμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα, πρωτάθλημα και στο τέλος δεν τα κατακτήσει. Πέρσι πάω και κάνει πολλές κακές εμφανίσεις στην Αθήνα και έχει να αντιμετωπίσει σε αυτή τη μάχη μια ομάδα που κάθε χρόνο κατακτά το πρωτάθλημα. Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει για να αποκτήσει το know-how κατάσταση του πρωταθλήματος και να φτάσει στην επιτυχημένη. Every time and every year we talk about taking the championship, competing to win the championship, but we don't have the result that we want. Last year we had a lot of bad performances and bad results in derbies at Athens. What do you believe? And we also compete with a team that every year takes the championship. What do you believe PAOK must do different in order to achieve target and win the league? It's true that every year we speak about champion, but I think last year a lot of things changed in the league, and now the league you play also not the first one play playoff, so it's I think maybe we will see, okay, this is for me shit, you know, because you finish first and you don't play playoff, it's a little bit bullshit, but okay, you have to look for your games to be strong, and of course the playoff, because I think every time, every year we lose power in playoff. This is the worst thing in PAOK, that in playoff we don't have, after a long season we don't have power for playoff, so we must be very strong, we must train very hard and to go game from the game and win the most important games, like it's Panathinaikos, AEK and Olympiakos, of course, it's the most important for us. And we will try to do our best, and at the end of the day, we will see if we can achieve it. But I tell you, every player from PAOK go to the pitch every game to win the game, and they want to win some trophies. You see, last year, okay, win the cup, and then nobody maybe believed that they can win the cup, and they took the cup. So maybe it's time to not put too much pressure for the players and everybody to take the champion, but to concentrate one game by game, and after the end of the day, maybe everybody will be surprised, happy that PAOK stayed first in the league and took the champion. So we will see, but how I said, we want to give our best, and of course, must to play very good against the big teams. Είναι αλήθεια ότι αυτή η συζήτηση γίνεται κάθε χρόνο. Γνωρίζω, όπως είπα και πριν, ότι την περασμένη χρονιά άλλαξαν κάποια πράγματα. Υπάρχει πιθανότητα πλέον και ο πρώτος να αγωνίζεται στα play-off, κάτι το οποίο για μένα δεν είναι σωστό. Είναι
αυτός ο κανονισμός είναι βλακεία, ας πούμε. Διότι όταν είσαι πρώτος, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάς. Από εκεί πέρα δεν πρέπει να κοιτάξουμε εμείς το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας τα παιχνίδια. Και αυτό που παρατηρήσαμε τις προηγούμενες σεζόν είναι ότι στα play-off, μετά από μια μεγάλη σεζόν με πολλά παιχνίδια, χάναμε μέρος των δυνάμεών μας, οπότε πρέπει να είμαστε δυνατοί, να προπονηθούμε σκληρά, να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και φυσικά να κερδίσουμε τα πιο σημαντικά μάτς για μας, τα οποία είναι τα ντέρμπι κοντά στον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε κάθε παιχνίδι. Κάθε φορά, κάθε παίκτης που παίρνει στο γήπεδο πρέπει να παίρνει για να κερδίσει και να πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει. Την περασμένη σεζόν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο χωρίς πολλοί να είναι σε θέση να το πιστέψουν ότι αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες της ομάδας. Ίσως αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφορτίσουμε τους παίκτες, να μην τους πιέσουμε τόσο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και αν κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, μπορεί να εκπλαγούμε από το τι έχουμε πετύχει, γιατί μπορεί να έχουμε κερδίσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, να δίνουμε το καλύτερο δυνατό και να δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Είναι συγκεκριτικό. Ο Μάρτιν είναι πολύ καλός winger. Ίσως να εκτόξευσε την καριέρα που έδωσε στην επίθεση. Αν είναι σημαντικό να λέμε ότι υπάρχει διαφορά στο winger Μάρτιν και συνδυαστικά με αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό το 4-4-2 από το 4-3-3. Πίσω να δυσκολευτεί μια ομάδα να αλλάξει σχηματισμό. We met you and we get to know you as a winger, but we can say that your career went up when you played as a second forward. We believe there's a difference between winger mark and forward mark and how difficult it is and how different it is for a team to get used to play from 4-2-3-1 to 4-4-2, it's totally different as a system, as formation for you, the players also. I play football 20 years, almost 18 years. If you play 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, you must get used to it. When coach wants to play 4-4-2, you must want to play 4-4-2. When he wants to play 4-3-3, you must want to play 4-3. It's not something special, and of course, the season I was here was here Tudor, and he put me as a striker because he felt that this way, and I tried to do my best, and I started to score the goals, and it was very good position for me, and I feel that very good, and this helped me of course, but I have no problem in Zenit. I play left winger and I score the goals also, so I don't have problem play winger or a striker or something like this where coach put me, but it doesn't matter which system we play or which players play. I said the most important is that we play football, we make results, and we show that we want to achieve something this season, and this is the most important. And I say coach wants to play 4-4-2, so we're learning now to play 4-4-2, and we will see how it goes. Παίζω ποδόσφαιρο σχεδόν 20 χρόνια, 18 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και έχω καταλάβει και ξέρω πλέον ότι πρέπει να συνηθίσεις και να παίξεις αυτό που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν παίζει μεγάλο ρόλο αν θα είναι 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Την προηγούμενη σεζόν που ήμουν εδώ, ο Τούντορ με έβαλε στην επίθεση, είδε ότι εκεί μπορώ να αποδώσω καλύτερα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, πέτυχα πολλά γκολ. Αισθανόμουν καλά σε αυτή τη θέση, από εκεί πέρα δεν έχω πρόβλημα το πού θα αγωνίζομαι. Στη Ζενίτ, για παράδειγμα, αγωνιζόμουν ως αριστερό εξτρέμ και πέτυχα αρκετά γκολ. Όπου μου ζητήσουν θα παίξω, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Και θεωρώ ότι ανεξαρτήτως συστήματος, αυτό που παίζει ρόλο είναι να αποδώσουμε καλό ποδόσφαιρο και να δείξουμε ότι έχουμε τη θέληση να πετύχουμε κάτι. Ο καινούριος προπονητής θέλει να παίξει 4-4-2, οπότε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα και να παίξουμε το σύστημα που θέλει ο προπονητής. Και κλείνουμε. Επειδή μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα όλων των πραγμάτων της ομάδας, του πρωταθλήματος κλπ. Αν ο ίδιος είναι διαφορετικός μετά από την εμπειρία του στην Λίγη, το βρισκό του μάθημα, κατά το σχόλιο Πειραιάς και δεν έχει αλλάξει κάτι. Το δεύτερο είναι τι έκανε την ημέρα την οποία πάω κατέξει με τίποτα και πώς διαχειρίστηκε όλο. The question is if you feel different after 1 year in Zenit.
if you feel that you evolved, you're a better player, different player. And the second question is, what did you do when Pauk won the cup, if you celebrated it, how? Zenit, I can say the first half year I feel fantastic. I played the games, I was playing almost all the time and everything was okay. After the winter, coach decided to put other players and I worked hard in the training and everything, but the chance didn't came and I say, okay, I don't want to stay like this, I want to play games because see the bench don't make me happy. And I said I want to change and that's why I came here to play and to play more football, be more on the pitch and help the team. And the second question? If you celebrated Pauk winning the cup and how? No, I saw the game. I saw the game with my wife. We watched the game and of course after I spoke with some players and I congratulated them because it was very, very good game and they played fantastic and of course after they celebrated and it was a very good, this is what you want to play for. You win the trophies and after the celebration it's the most beautiful what you can get because I think there's a lot of fans in Thessaloniki and of course like this you enjoy. So this is what I came for here, to take the trophies and to make the people happy. So of course I was happy for the PAOK. I congratulations everybody and hopefully this year it can be the same. Στη Zenit, η πρώτη μισή σεζόν, το πρώτο μισό της σεζόν ήταν φανταστικό για μένα. Αγωνιζόμουν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, είχα καλή απόδοση. Μετά το χειμερινή διακοπή, ο προπονητής άρχισε να χρησιμοποιεί άλλους προσφυγιστές και δεν είχα πολλές ευκαιρίες να αγωνιστώ παρότι έγινα τα πάντα στις προπονήσεις. Και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτή την κατάσταση. Δεν μου αρέσει να κάθομαι στον πάγκο ή να βλέπω τα παιχνίδια από την κερκίδα. Γι' αυτό ζήτησα να αλλάξω, γιατί θέλω να παίζω ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ πέρα για να έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Σε ό,τι αφορά το κύπελο, είδα το μάτς με τη γυναίκα μου και μετά το τέλος του αγώνα μίλησα με τους αρκετούς παίκτες και τους έδωσα συγχαρητήρια γιατί ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Πάω και έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο και κατάφερε να πάρει την νίκη για να κατακτήσει το τρόπαιο. Τέτοιες στιγμές είναι αυτές για τις οποίες παίζεις, για να κατακτήσεις τίτλους και μετά να μπορέσεις να τους πανηγυρίσεις και να το γιορτάσεις με την ψυχή σου. Είδα τους Θεσσαλονίκη. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι στους πανηγυρισμούς. Ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Είναι αυτό για το οποίο ήρθα εδώ πέρα για να κερδίσω τρόπαια και να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο και ελπίζω αυτή τη σεζόν να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Να το λήξουμε. Να το βούρασουμε. Επειδή ξέρουμε διαφορά με τους Knowing the difference between Thessaloniki and St. Petersburg, who celebrated most for you coming back, you or your wife? My wife. My wife is already packed 1 month to come to Thessaloniki, so she's very happy because, of course, she has also something. As you know, my son born in Greece and she has a lot of friends and she also loves Thessaloniki and she told me also only one team I want to go with Pauk because the people and everything. She liked the Thessaloniki, the people and everybody, so I think my wife most wanted to go there and she's happy and she's waiting already when she can come to Thessaloniki. Αυτή τη μεταγραφή. Ήδη εδώ και ένα μήνα έχει πακετάρει τα πράγματα για να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Της αρέσει πάρα πολύ η πόλη. Ήταν χαρούμενη όσο βρισκόμασταν εκεί πέρα. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και εκείνη ήταν πολύ χαρούμενη και το ήθελε πάρα πολύ. Μου είχε πει ότι όταν θα φύγουμε από τη Ζενή, η μοναδική ομάδα στην οποία θα γυρίσουμε είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί της αρέσει η πόλη, της αρέσει η ζωή εδώ πέρα και ο κόσμος. Και το πόλτα σας έχουν υποδοχθεί. Άρα, πριν 2 χρόνια, σε μια συνέντευξη που κάναμε τότε στο Golden Tulip και το ρωτήσαμε, θα έλεγε σε κάποιον να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο εδώ. Είχε πει όχι, και ήταν πολύ ειλικρινής. Mm-hmm. Μάλλον λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα, γιατί εκείνος εδώ και στον ΠΑΟΚ έχει τόξει στην καριέρα του και γύρισε. Ήταν γύρισε. 2 years ago in
meeting like this. Very honestly, you have said that you wouldn't send to somebody to come in Greece and play football. But we see that the truth is different because you made your career better in Greece and you're also here now to come back. Oh no, it's something different because it's, I have it inside. It's my memories and I have the best memories, you know, from the PAOK. And I like the fans, I like the atmosphere, I like everything. And there is something inside me that maybe in 2 years nobody can make this, but me in 2 years, Thessaloniki and PAOK come to my heart like I born here. You know what I mean? So that's why inside me. And okay, the football, I say still, it's not one of the best because what is happening is still too much. But okay, I love it. It's the way it is, and I decided to come here because PAOK, you see, it's inside. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει απόλυτα. Είναι κάτι το οποίο το νιώθω εγώ εσωτερικά και ξέρω εγώ το ότι ισχύει. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την ομάδα, από τον κόσμο, από την ατμόσφαιρα, από τη συμπεριφορά όλων όσων με υποδέχτηκαν. Πριν 2 χρόνια ίσως ήταν διαφορετικό αυτό και να μην το ένιωθα τόσο έντονα, αλλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα άλλαξαν πάρα πολλά μέσα μου και νιώθω σαν να γεννήθηκα εδώ πέρα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχουν στον κόσμο με όλα αυτά που συμβαίνουν και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά για μένα ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το αισθάνομαι εγώ μέσα μου και γι' αυτό νιώθω έτσι και γι' αυτό ήθελα να επιστρέψω. Το είπε ο Κουλούρης ότι αν φύγεις από το ΠΑΟΚ καταλαβαίνει τη συνέντευξη. Ο Κουλούρης has said that when you go away from ΠΑΟΚ you understand what you miss. Πάμε. Έλα, να το τελειώσουμε. Μπορείτε να πείτε κάποιες συμφάνειες που μία ομάδα που μόλις είχε It's not exactly up to you because it's up to do with the agreement that the two teams have. But if it was up to you, would you like to come not on loan but in permanent transfer and stay for more years? Okay, it's very difficult because I have a contract, I need 4 years contract. For me, most important was to make this year. And this year is on loan, and the next years, we spoke with Michael, we will see. I never say no to, stay permanent, but we will see. It's very difficult, and also this transfer was very, very difficult. You don't know it, but you see officially today, and I'm here already 1 week, so it was not easy. And of course, this transfer has a lot of with Mr. Savidis, because he helped me, I think, 100% to come here, and he do very good work, and I want to say thank you again to him, because without him I think it's not possible I will be here. And we will see if I stay 1 year, 2 years, 3 years, but first I want to concentrate for this season. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό και δεν μπορώ να αναγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω 4 χρόνια συμβόλαιο με τη Zenit. Τώρα είμαι εδώ δανεικός, για μένα ήταν σημαντικό να πετύχω αυτό, να γυρίσω έστω ως δανεικός. Και από εκεί πέρα τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια είναι κάτι που θα το δούμε. Δεν λέω όχι στην προοπτική το να μείνω για περισσότερα χρόνια εδώ πέρα, αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ακόμα και αυτή η μεταγραφή μπορεί εσείς να μην το γνωρίζετε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για να ολοκληρωθεί. Είμαι ήδη σχεδόν μια εβδομάδα εδώ και σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα και γι' αυτό το λόγο θέλω να τονίσω το ρόλο που είχε ο κ. Σαββίδης, ο οποίος ήταν αυτός που με βοήθησε 100% στο να βρεθώ εδώ πέρα και θέλω να τον ευχαριστήσω, διότι αν δεν υπήρχε εκείνος δεν θα ήταν δυνατό για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα. Οπότε το τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Κάτι τελευταίο, επειδή έχω καλά ρωτήσει. Ο Στέφανος Σαέδης όταν συμμετείχε το τελευταίο του κόλου στο πρωτάθλημα ήταν συμπέκτης. Βλέπουμε να κάνει αρκετή παρέα μαζί του, παίζει μπροστά στην επίθεση. Μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα και να ξαναεπανεχθεί στα γκολ. The question is about Klaus. Final question. The last time that Klaus scored in the league, you were teammates. Last season you didn't manage to score. We see you hanging out a lot, being friends. How do you believe Stefanos can overcome this difficult period of time and start scoring again?
Okay, Klaus is for me very good, one of the best persons in PAOK, fantastic character, and also the character to die for PAOK. So everyone half season up and down, you cannot judge Klaus for one season that he don't score. You must look how many seasons he scored before and how many goals he put last season. Last season was for him very difficult, and I believe this season he will be much better, and we must work and has to take confident back, and he will be back again with goals and everything. But you can, Klaus, you cannot judge, how I said, one season. It's past now, and he must look for the next season. And of course, I think he has a lot of goals for PAOK in front, and he will score them when it's important. Για μένα ο Κλάους είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα. Ένας φανταστικός χαρακτήρας, ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει για τον ΠΑΟΚ. Και σίγουρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από μία σεζόν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πόσα γκολ έχει πετύχει συνολικά για την ομάδα τις περασμένες σεζόν. Σίγουρα είχε μια δύσκολη χρονιά, αλλά θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος τώρα αυτή τη σεζόν που ξεκινάει. Πρέπει να δουλέψει πολύ, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, και είναι σίγουρο ότι θα σκοράρει ξανά. Για μένα επαναλαμβάνω ότι ο Κλάους δεν πρέπει να κρίνεται από την περσινή κακή του σεζόν. Έχει πολλά γκολ ακόμα να πετύχει για το ΠΑΟΚ και τώρα θα τα καταφέρει. Φανταστική συνέντευξη. Πολύ ωραία πράγματα. Εκπληκτική συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον Ρόμπερτ Μακ. Την ακούσαμε και εμείς με ιδιαίτερη προσοχή έτσι και προσήλωση. Τον έχουμε τον Γρηγόρη. Νομίζω ότι... Ναι. Έλα, Γρηγόρη, Δημήτρη. Φανταστική συνέντευξη. Έχω σημειώσει ίσα με 10 πράγματα τα οποία θέλω να σχολιάσουμε παρέα και να μας πεις και εσύ από πάνω. Είδες τι καλή δημοσιογράφη είμαστε. Είδες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είδες. Και καταλάβαμε. Ερωτήσεις καυτές, σημαντικές. Αυτό. Θέλω να ξεκινήσω, Δημήτρη, καταρχάς από το τελευταίο, από το πρώτο τελευταίο, μάλλον με τη γυναίκα του, ότι έχει πακετάρει εδώ και να μείνει τα πράγματα. Ήταν το άτομο το οποίο πίεζε από την πλευρά της όσο το δυνατόν περισσότερο. Ας το κρατήσουμε όλο αυτό το που ακούσαμε, όλο αυτό που ακούσαμε. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν φανταστική. Να το πάρουν οι τεχνικοί διευθυντές, όλοι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, τις ατάκες αυτού του ποδοσφαιριστού, που εντάξει, δεν είναι το καλύτερο στον κόσμο, αλλά είναι ενός επίπεδου, και να το χρησιμοποιούν όταν είναι να πείσουν κάποιον να έρθει στην Ελλάδα ή στο ΠΑΟΚ. Δημήτρη, έχω σημειώσει 10 πράγματα τα οποία θέλω να σχολιάσουμε μαζί εντάχει, γιατί ήταν πολύ ωραία και πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Για το ρόλο του Ιβάν Σαββίδη, καταρχάς. Τον ευχαρίστησε και δημόσια, ξεκινάω από αυτό το τελευταίο, ότι ήταν πολύ δύσκολη μεταγραφή, ναι, γιατί... και χωρίς εκείνον. Μπράβο, δεν ξέρετε τι έχει συμβεί. Αυτό. Είπε. Ναι. Δεν είναι η Zenit, είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι ούτε κορόιδα, ούτε κάποιοι εύκολοι κτλ. Και παρότι είχαν ένα θέμα με τους παίχτες, τους ξένους που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, δεν ήταν καθόλου εύκολη η διαπραγμάτευση για να επιστρέψει ο Μακ. Και θα φανεί και στην πορεία στα επόμενα χρόνια, γιατί προφανώς λόγω του Μακ θα υπάρχουν και άλλες επαφές. Είχα προτάσεις, ήθελα ΠΑΟΚ, ήθελα να τελειώσω ό,τι άρχισα. Νιώθω ότι το πρωτάθλημα είναι πλέον ανοιχτό στη διεκδίκησή του. Ναι, τους είπα μόνο ΠΑΟΚ. Όταν πλέον ξεκίνησε η συζήτηση και υπήρχαν και άλλες προτάσεις, τους είπα μόνο στο ΠΑΟΚ. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστική η ατάκα. Mm-hmm. Και όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε για να εξηγήσει γιατί μόνο στον ΠΑΟΚ, αυτός ο ποδοσφαιριστής. Για το πρωτάθλημα, όπως είπες, έχει ακούσει, έχει μάθει ότι κάποια πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, κάποια πράγματα που τον είχαν κουράσει πάρα πολύ και εκείνον, τότε που πριν 2 χρόνια μας είπε ότι όχι, θα έλεγα σε κάποιον φίλο μου να μην έρθει να παίξει ποδόσφαιρο εδώ. Ναι. Έχει μάθει λοιπόν ότι κάποια πράγματα πάνε να αλλάξουν, σιγά σιγά αλλάζουν, και υπάρχει περιθώριο για τον ΠΑΟΚ και έχει πιο πολλές πιθανότητες, και λόγω ομάδας, φυσικά, και λόγω ποιότητας, αλλά και λόγω της κατάστασης, να διεκδικήσει με πιο πολλές πιθανότητες το πρωτάθλημα. Είπε ότι ποτέ δεν μπορείς να αλλάξεις τους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι πάντα διαιτητές, αλλά όλοι μου λένε πως έχουν αλλάξει πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάνω σε, ναι, αυτό το οποίο έλεγες και, ναι, εσύ. Γνώριζα σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία του σκηνή ήταν με τον Παπά και τον Μίτσο. Έτσι. Από τις τελευταίες του. Μία από τις πιο άσχημες εμπειρίες για τον ίδιο, πρώτη κόκκινη κάρτα στην καριέρα του. Η βραδιά όπου έχει συμβάλει και εκείνη η φάση ιδιαίτερα,
ώστε κάτι να αλλάζει σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο μας. Εκείνες τις στιγμές που βλέπουμε και αυτόν, ναι, και ό,τι ακολούθησε, ξέρουμε πολύ καλά ότι αποτέλεσε την αρχή, ώστε σιγά σιγά να γίνονται βήμα για ένα πιο καθαρό ποδόσφαιρο. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι ότι δεν έρχομαι εδώ πέρα να παίξω βασικός, με την έννοια ότι έρχομαι κουβαλώντας τη φανέλα, ναι, τη φανέλα του βασικού από το σπίτι μου από τη Ρωσία. Έρχομαι να διεκδικήσω κι εγώ μια θέση στη βασική ενδεκάδα. Έτσι μου δείχνει πάθος, κίνητρο να αγωνιστεί και πάλι να κάνει χρονιές όπως αυτές με τον... Ναι, λόγω της ομάδας είναι ελαφρώς, δεν είναι ελαφρώς. Έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Εξαιρετική τοποθέτηση και για το πρωτάθλημα, ότι ας δούμε στο τέλος, ας κάνουμε στο τέλος ταμείο, μπορεί αυτό που έχουμε πετύχει τελικά να είναι το πρωτάθλημα, αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινάμε από την αρχή με την, αυτή την πίεση και το ότι πρέπει, πάμε για το πρωτάθλημα, στο τέλος το ταμείο. Εντάξει, είναι η άποψή του. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, υπάρχει πίεση. Δεν γίνεται να αποφευχθεί η πίεση, και ειδικά φέτος όλοι θα πρέπει να το καταλάβουν ότι δεν συγχωρούνται τόσο εύκολα τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, πρέπει να το πάρει. Αυτό ισχύει για όλους. Ναι, είναι και πώς το έχει ο ίδιος στο δικό του το μυαλό και πόσο πιο πώς λειτουργεί είναι. Και φυσικά κλείνω με το κομμάτι για τον Κλάους. Τον αποθέωσε, ο Κλάους ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ, θα τον βρει το δρόμο του, έτσι. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί λίγο να τον βοηθήσει, να πει κάποια πράγματα. Εντάξει, θεμητά είναι και αυτά, κατανοητά. Με τον Κλάους έχει πάρα πολύ καλή σχέση, το καταλαβαίνεις σε την πρώτη στιγμή που ήρθε, αλλά και συνεχώς σε κάθε προπόνηση, σε κάθε στιγμή και στο ξενοδοχείο. Δημήτρη, αν θες να προσθέσεις κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε πάει σερή από μία η ώρα, οπότε θέλουμε να πάμε σε διαφημίσεις, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει ενημέρωση για τον νέο τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, τον κ. Ασίνα, που τελικά ήρθε μετά από αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Θα ανακοινωθεί, ήδη ενημερώνεται και από τον κύριο Πουλιοτόπουλο, τον γενικό διευθυντή, και θα δει και την προπόνηση. Είναι μια είδηση και αυτή. Και διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και αρκετά άλλα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον η ημέρα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν. Νίκο, πες μας εσύ, ποιοι μας προσφέρουν την ενημέρωση, αυτή την εκπληκτική συνέντευξη του Ρόμπερτ Μακ. Λοιπόν, η ενημέρωση για όλα όσα ακούσαμε από τον Ρόμπερτ Μακ. Διάλειμμα, είπατε? Πάμε διάλειμμα, ναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, να πούμε δύο τελευταία πράγματα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχεις να μας πεις και εσύ για τον μπασκετικό, έτσι, και την κλήρωση. Και τίποτα, ναι, ναι. Και την κλήρωση στις 3 η ώρα στη Γενέβη, παρουσία Μπάνε Πρέλεβιτς. Να συμπληρώσουμε λοιπόν λέγοντας πως ο Βάρντα θα βρίσκεται σήμερα στον χώρο της Ολλανδίας. Τιμωρήθηκε βάσει εσωτερικού κανονισμού με 20.000 ευρώ πρόστιμο. Σαφώς και είναι υψηλότερη η τιμωρία, τουλάχιστον χρηματική, που μπορεί να προβλεφθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Σίγουρα δεν υπολογίζεται στην παρούσα φάση από τον Αλεξάνδρ Στανόγεβιτς. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να του δώσει μία δεύτερη ευκαιρία. Του έχει βγάλει ήδη την πρώτη κίτρινη κάρτα. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Αιγύπτιος συνεχίσει στο ίδιο τέμπο και η συμπεριφορά του κριθεί απαράδεκτη, όπως ήταν μέχρι πρότινος από τους ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται να μεταβεί και στην δεύτερη ομάδα για προπονήσεις, αν και εφόσον δεν βρεθεί ομάδα προκειμένου να τον φιλοξενήσει εντός εισαγωγικών με τη μορφή δανεισμού. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της πρωινής προπόνησης, ο Γκόικο Τσίμιροτ έμεινε εκτός, καθώς υπάρχουν κάποιες έτσι μικρό ενοχλήσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την περίπτωσή του και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Εκτός έμεινε και ο Μελίσσας, με το πρόγραμμα πλέον να έχει μόνο δύο τερματοφύλακες, τους νεαρούς Σιαμπάνη και Μούτσα, και φυσικά σταθερά από να ακολουθώντας το δικό του ατομικό πρόγραμμα είναι εδώ και καιρό ο Γιάννης Μιστακίδης. Ο λόγος, Νίκο Μοσχοβίτη, σε σένα. Τι να σου πω, Ελένη Μποντού. Πες μου για Γενέβη, πες μου για κλήρωση σε μία ώρα. Μία ώρα ξεκινάει περίπου, 3 ώρα ξεκινάει η κλήρωση του Basketball Champions League.
Εκείνο ο Μπάνε Πρέδρες που εκπροσωπεί την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τρεις ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, ΚΑΕ και Άρης. Και οι τρεις απευθείας στους ομίλους. 24 ομάδες στους ομίλους και άλλες 8 που θα προκύψουν μέσα από τα προκριματικά που ξεκινάνε πιο νωρίς. Αν θυμάμαι καλά, η διοργάνωση, η φάση των ομίλων ξεκινάει 10 και 11 Οκτωβρίου. 10 Οκτωβρίου. Τα ναι. γράφουμε. Ναι, ακριβώς. Σωστά. Η κλήρωση γίνεται στην Γενέβη, στα γραφεία της FIBA. Έχει ενδιαφέρον. Για μένα φέτος είναι λίγο πιο ανεβασμένο το επίπεδο σε σχέση με πέρσι. Περισσότερες ισπανικές ομάδες μετά την κατάξυση από την Τενερίφη. Η Μούρθια, η Τενερίφη από την Ισπανία. Η Μονακό, η Σαλόνι, η Στρασμπούργκ, η Όλντεμπουργκ. Νότιμπουργκ θα ξαναβρεις. Τι άλλες ομάδες νομίζω έχει από την Ισπανία. Πόσο ξέφυγαν και οι Στουντιάνες, θα θυμάμαι καλά, είναι τέλος πάντων. Τα έχω όλα σε εικονίδια, ναι, ναι, Νικόλη. Ναι, 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 εκεί κάτω, ναι. Δεν τα έχω όλα. Ναι, βεβαίως. Όχι. Βεβαίως. Φού είσαι τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν ομάδες από το Βέλγιο, υπάρχουν άλλες ομάδες που είναι στα προκριματικά. Που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο πιο χαμηλού επίπεδο, θα πούμε. Αλλά θα δούμε ποιες από αυτές θα προχωρήσουν στη φάση των ομίλων. Πέρσι η διοργάνωση ξεκίνησε με 40 γιατί προέκυψε εκείνο το θέμα το EuroCup και στη φάση των ομίλων είχε 5 ομίλους στον 8, φέτος έχει 4 στον 8 και αυξημένα και τα έσοδα φέτος για τις ομάδες σε μια διοργάνωση η οποία σιγά σιγά προσπαθεί να βρει το δρόμο της, προσπαθεί να ανεβάσει τα έσοδα που αφορούν τις ομάδες, άλλωστε είναι η μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει κάτι στις ομάδες και όχι μόνο παίρνει και έχει ενδιαφέρον σήμερα να δούμε πώς θα είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και για τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έφτασε μέχρι τους 16, εκεί αποκλείστηκε από την μετέπειτα κάτοχο την Τενερίφη. Είναι μια διοργάνωση η οποία με λίγο τύχη και με λίγες συγκυρίες μπορεί και να σου δώσει δυνατότητα να φτάσεις πολύ ψηλά. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία της σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, απλά σήμερα είναι η κλήρωση στη Γενέβη. Με τα γραφικά, κάτι καινούριο δεν υπάρχει, μια αλήθεια όσον αφορά τον μπασχετικό ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα το Θανάση Αντετοκούμπο, οπότε μένει να δούμε και την ανακοίνωση για τον Χαραλαμπόπουλο, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, καθώς όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν ο Δανικός. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του Αμερικανού Γκάρ, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Σήμερα πάνω στο ενδιαφέρον είναι κυρίως στο κομμάτι της κλήρωσης και των επαφών που θα γίνουν εκεί. 3 η ώρα είναι κλήρωση, θα την ακούσετε ζωντανά και μέσα από το Λίμπερο, θα δει ζωντανά εικόνα και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ελένη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Τι ωραία έχω βγει σήμερα εσύ. Να έχουμε κάθε μέρα μία συνέντευξη εκεί. Πολύ ευχάριστο να γίνει. Κάνα 45 λεπτό. Ναι, ναι. Έτσι, να μπαίνουμε για μια καλημέρα, καλησπέρα. Βέβαια. Και να βγαίνει. Πάμε στην Ολλανδία. Έτσι. Πούδρα, όπως λέγανε τότε. Για να δούμε αύριο τι μας έχουν, τι μας ετοιμάζουν από πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί. Χρήσανθος Τσαλτίδης, All About Aris Fans On Air. Ωραία. Με όλα τα νέα και την επικαιρότητα που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα καυτή το τελευταίο διάστημα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, ραντεβού στις 12. Please resuscitate a G. Give me mouth to mouth or even give me self to mouth. Damn, cause you don't know what she do to me. She could kill my soul, only thing left is a eulogy. She's so hot, made another brother cool as me to get a cold as